Κωστής Σαφάρι Γουλφ εδώ από GR Minecraft Cousins. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 10 της σειράς μου για το Minecraft. Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτό εδώ πέρα, που ουσιαστικά αυτό είναι, δεν ξέρω αν θυμάστε, ένα geothermal generator που είχα παλιότερα για να παράγω ενέργεια. Τον κατέστρεψα, άμα τον σκάψετε με μια αξίνα ή με ένα diamond drill στην προκειμένη περίπτωση, σας δίνει ένα απλό generator και το χρησιμοποιώ γιατί δεν φτάνει πάντα ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες μου. Μετά φτιάξα λίγο charcoal. Και τέλος έχω εγκαταστήσει ένα καινούριο mode που ονομάζεται... Ναι, δεν μπορούσα να το δείξω εδώ, ξεχάστηκα. Ονομάζεται Additional Buildcraft Objects. Δεν θυμάμαι, θα το βάλω στο description το πραγματικό του όνομα. Λοιπόν, αυτό που σας δίνει είναι... Πρώτα απ' όλα έχει μπαγκάρι το craft, όπως βλέπετε μου δείχνει πολλά τέτοια. Έχει διάφορα μηχανηματάκια, δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω... Διάφορα πραγματάκια, όχι μηχανηματάκια. Δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω τα περισσότερα. Εδώ έχουν μπαγκάρι, θα έπρεπε διαφορετικά τα textures. Αυτό που ουσιαστικά θέλω, γιατί θα μου χρειαστεί, είναι αυτό το chunk loading blocks. Να, σας δείχνω και τη συνταγή. Αυτό μάλλον θα σας εξηγήσω αργότερα στο επεισόδιο ότι το χρειάζομαι. Και νυχτώνει, θέλω να κοιμηθώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα προσπαθούσα να φτιάξω ένα core στο προηγούμενο επεισόδιο. Όπως βλέπετε... ένα λεπτάκι. Έσκαψα τη λίμνη εδώ πέρα. Και έχει μείνει... Βασικά ένα λεπτάκι, είμαι στο easy. Έχει μείνει μόνο λίγο obsidian και μάζεψα ό,τι χρειαζόμουν. Ίσως πάω και στην έδρα σε αυτό ή στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε ουσιαστικά πρέπει να θυμηθώ και εγώ τη συνταγή. Θέλουμε στο κέντρο flint, νομίζω και θέλει 40 κάθε τέτοιο. Okay. Μετά στον compressor δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Πώς είναι η συνταγή του. Αυτό θέλουμε. Μέσα στον compressor. Αυτός είναι ο compressor. Που είναι και αναβαθμίσεις. Λοιπόν, τι άλλο θα χρειαστούμε για το core. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα redstone, το έχουμε. Χρειαζόμαστε gears. Δεν τα έχω φτιάξει. Δεν τα έχω φτιάξει ακόμα, ναι, δεν έχω το εξοπλισμό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα φτιάξω όλα τα υπόλοιπα gears που χρειάζομαι και μετά φτιάχνω και τα διαμαντένια και τα χρυσά. Και δεν θέλω άλλο σίδερο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να φτιάξετε ένα gear. Βασικά σας έχω ξαναδείξει τι λέω. Πόσο χρειάζομαι. Χρειάζομαι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Νομίζω ότι σας έχω ξαναδείξει πώς αναβαθμίζουμε τα gears. Πώς είναι αυτά τα πράγματα. Τόσο. Okay. Ωραία. Μετά θα χρειαστεί να γίνουν όλα πέτρινα. Μετά όλα σιδερένια. Και τέλος χρειαζόμαστε 3 σιδερένια. Σας τα ξεχωρίσω σε αυτά. Τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν χρυσά. Έχω αργεί το χρυσό. Ναι, έχω, εντάξει. Και μετά 2 πρέπει να γίνουν διαμαντένια. Και 2 χρυσά. Λοιπόν, το ένα διαμαντένιο θα το φτιάξω από τώρα. Σπάνια φτιάχνω διαμαντένια gears. Και σιγά σιγά γίνονται και αυτά. Obsidian. Λοιπόν, λογικά θα χρειαστώ... Πόσο χρειάζομαι, 5. Και γιατί έσκαψα τόσο πολύ. Ναι, 5 δεν χρειάζομαι. Όχι, δεν... Ναι, 5, γιατί άμα τα κάνω αυτά κομπρές θα μου δώσει το διαμάντι. Ωραία, προς το παρόν περιμένουμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να κάνω. Θέλω πρώτα απ' όλα να αφήσω όλα αυτά που έλθουμε για να μην κυκλοφορώ με αυτά. Μετά θέλω σε αυτό το επεισόδιο, για να δώσω ενέργεια στο κόρι. Οπα, έπεσε. Θέλω να το κάνω κάπου προς τα εκεί το κόρι. Ή προς τα εκεί, τι έχει εκεί πάνω, λεπτάκι να δω. Έλα, προχώρα.
Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά εκεί πέρα έχει πετρέλαιο που θα σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω για να, για να δώσω ενέργεια στο κόρη. Αχά. Όχι, δεν με συμφέρει. Από εδώ έχω τα δικά μου ορυχεία, από τούτο τα από εδώ δεν με συμφέρει. Βασικά κάπου εδώ θα το κάνω μάλλον. Σκεφτόμουν να, σκεφτόμουν να το... Ποιο είναι το ρήμα, να το αντλήσω. Και... Οπα, lag. Και να το χρησιμοποιήσω για να δώσω ενέργεια στο κόρη. Θα σας δείξω πως το αντλούμε, αλλά επειδή έκανα ένα τεστ σε έναν κόσμο, εκτός από το, εκτός από το πετρέλαιο θα τραβήξει και νερό. Οπότε πρέπει να φτιάξω ένα φράγμα γύρω από αυτό για να μην τραβήξει το νερό. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα δηλαδή. Σκέφτομαι ένα σπιτάκι, ένα κτίριο που να έχει, που να αποθηκεύεται το oil ή κάπου εκεί. Σκέφτομαι να το κάνω και μέσα στο βράχο. Ή κάπου εδώ. Ή κάπου εδώ, δεν ξέρω. Επίσης, μήπως να κάνει ένα θαλάσσιο κόρη, ναι, θα με συμφέρει ουσιαστικά, αλλά όχι, 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 γιατί με συμφέρει. Γιατί μετά θέλω να ψάχνω τις, πώς λέμε αυτές, τις πλευρές για διαμάντια. Θα μου πείτε τι είναι όλα αυτά που λέω. Θα δείτε. Θα φτιάξω ένα τείχος τώρα. Ελπίζω να... Όπα, μην πεθάνει ο δικός μου. Έλα, να πούμε. Γιατί μου είναι τόσο δύσκολο. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που άκουσα. Γεια σας, γύρισα και όπως βλέπετε έχω κάκτος στο χέρι μου. Αυτό είναι επειδή ταξίδεψα πολύ δρόμο προς τα εκεί πέρα και σε μια έρημο και βρήκα κάκτους γιατί τους χρειάζομαι. Επίσης όπως βλέπετε τελείωσα το φράγμα και θα συνεχίσω να δουλεύω. Βασικά να πάω να φτιάξω το κόρη γιατί λογικά θα έχει τελειώσει. Λοιπόν, μάλλον θα φτιάξω εδώ πέρα ένα σπιτάκι. Αλλά και το σκέφτομαι. Γιατί μου πολύ ταιριάζει. Ναι, άμα το χτίσω εδώ πέρα όμως... Θα βγαίνει από εδώ ή δεν θα βγαίνει. Και πού θα βάλω το κόρη. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Ίσως φτιάξω από εκεί πέρα το σπιτάκι. Δεν ξέρω, θα δω. Που δεν ξέρω αν θα το κάνω καν σε αυτό το επεισόδιο βασικά. Οπότε... Λοιπόν. Λοιπόν, το τι θα χρειαστώ τους κάκτους θα σας το δείξω σε μισό δευτερόλεπτο όταν έχω άμμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει θέλω πολύ περισσότερους. Και δεύτερον, ουσιαστικά για να μεταφέρεις υγρά σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεσαι waterproof pipes, έτσι λέγονται. Οπα. Ναι, αλλά... Τρία θέλω. Και να φτιάξεις waterproof pipes θες τέτοιο. Κάκτους. Ένα λεπτάκι. Οκ. Αυτά εδώ πάνε στο macerator. Και... Πόσο να... Μισό stack πες το... Αυτά πάνε στο πρέσιο, αυτά πάνε στο macerator. Και να μπλέκει. Επίσης ένα ενδιαφέρον bug, δεν ξέρω κατά πόσο το bug. Είδατε μόλις, δεν ξέρω κι εσείς καν τι ακούτε. Θα μόλις άλλαξε τον ήχο, ή τον χαμηλώνω ή τον μεγαλώνω. Σταματάει να κάνει όλο αυτό το θόρυβο. Ωπα, έχουμε άλλο ένα. Σε βάλουμε εδώ πέρα. Το ελπίζω ότι έχω αρκετή ενέργεια. Πέντε διαμάντια. Φέρε αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, πίσω να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε. Ναι. Δεν θέλω τόσο ένα θέλω. Sticks έχω, σίδερο θέλω. Χρυσό θέλω, θέλω. Και κλείνω και την πόρτα. Λοιπόν, χρειάζομαι άλλο ένα diamond gear. Οκ, και χρειάζομαι άλλο ένα diamond pickaxe. Τώρα επειδή δεν πρόκειται να θυμηθώ τη συνταγή, πάμε στο crafting book. Χάνε... όχι. Πού είναι... Πάμαστε. Εδώ πέρα... Πίσω θα το θυμηθώ. Αχα, κόρη! Μετά...
Πρέπει να λύσω, όπως είπα και πριν λίγο, το πετρέλαιο. Θα χρειαστώ κάτι που ονομάζεται, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι, όχι έτσι. Pump. Αυτό εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε θέλουμε ένα mining well και ένα tank. Tank θα σας δείξω σε λίγο τι είναι αυτό. Σε αυτό βασικά μπορείτε να αποθηκεύσετε υγρά. Θα χρησιμοποιήσω... Ναι, γιατί δεν... Α, δεν έχει ενέργεια. Θέλω αυτό. Σοβαρά. Τέλος πάντων. Και αυτό. Και αυτό. Πάω. Για να φτιάξω. Και θέλω να δώσω και ενέργεια στο pump. Λοιπόν. Αχα. Γυαλί δεν έχουμε. Πάρουμε την άμμο. Όχι, θέλω και περισσότερη άμμο. Δεν τελειώνω ποτέ τα προβλήματα. Χρειάζομαι περισσότερο γυαλί, χρειάζομαι περισσότερη άμμο. Έξε ένα στάκι εδώ πέρα, ναι. Θα χρησιμοποιήσω το charcoal που φτιάξα τόσο φορές για να δώσω ενέργεια, γιατί όπως βλέπετε δεν αντέχει. Επίσης δεν θα χρησιμοποιήσω. Και θέλω άλλο ένα εδώ πέρα. Να ψήσω ή δεν θέλω να το ψήσω. Πώς πάνω θέλω να γίνει ευθεία μου για να ψήσω. Λοιπόν, μετά θέλω να φτιάξω μια φάρμα για κάκτους. Πού να την κάνω. Και να φορτίσω το diamond drill. Που πρέπει να έχει μπαγκάρει κάτι τέτοιο. Μα βλέπετε ήταν και μανάδωρο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν. Βασικά θα προσπαθώ να φτιάξω ένα σόβελ γιατί δεν περισσεύει ενέργεια. Πού να το φτιάξω πάλι. Θα φτιάξω εδώ πέρα. Είναι έτσι δεν θα το κάνω πολύ μεγάλο. Δεν έχω κι άλλα για να φυτέψω προς το παρόν. Σ' αφήσουμε μεγάλο σου. Τι άλλο χρειάζομαι, κόρη έχω. Βασικά... Πρώτα απ' όλα χρειάζομαι tanks. Σε συνταγή για το tanks, να το εθίσω το γέλιο. Χρειάζομαι και chunk loading blocks, πιστεύω ότι 2, όχι φυσικά, ήταν 4 θέτα. Επίσης, δεν σας έχω εξήσει ακόμα τι χρησιμεύω. Θέλω να δω κάτι ένα λεπτάκι. Πού ήταν το τούδι, πώς μου. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, αλλά ο κόσμος του Minecraft είναι χωρισμένος σε chunks. Αυτά όταν απομακρύνεσαι για το λόγο ότι πολλοί που παίζουν Minecraft σε μη δυνατούς υπολογιστές όπως εγώ, αλλά εντάξει τώρα για δύο τέτοια δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τα chunks ξεφορτώνουν. Δεν φορτώνουν πια όταν απομακρύνεστε. Αυτό είναι για να μην προκαλέσουν lag.
Το θέμα ότι στο κανονικό Minecraft δεν έχετε κανένα πρόβλημα με αυτό. Είστε μια χαρά ακόμα και δεν είναι φορτωμένα, όμως με τα modes, ειδικά το Buildcraft και το Industrialcraft και όλα αυτά τα modes, χρειάζεται τα chunks να είναι φορτωμένα για να μπορούν να δουλεύουν τα μηχανήματά σας. Ουσιαστικά τα chunk loading blocks αυτό κάνουν. Περισσότερα τάγκς για να αρχίσουμε να τους φέρουμε στους κάγκους. Πώς τους πάνε οι κάγκοι μας? Καθόλου. Τώρα δεν γίνεται να χρησιμοποιήσουμε το Industrialcraft. Τέλος πάντων, γενικά έχει και το Industrialcraft κάποιες ρυθμίσεις για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα οι καρποί σας. Καταλάβατε. Τα φυτά σας. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κάκους. Θα το ψάξω και θα δούμε σας θα το πάνω στο επόμενο σώμα. Βασικά, εντάξει, αρκετά μεγάλο το επεισόδιο στον προηγούμενο που ήταν μικρό. Λοιπόν, αυτό μάλλον θα είναι το τέλος του επεισοδίου.